Άγγος διδέστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ούση του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε την τιμή να έχουμε προσκεκλημένο ένα από τους γνωστότερους ιεροψάλτες του 20ου αιώνα, τον κύριο Παύλο Φορτωμά. Δάσκαλε, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω κι εγώ και να σας δώσω και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Εμείς είμαστε καινούργοι σε σχέση με εσάς. Πάντα τέτοια. Να πούμε και στους ακροατές μας ότι ο κύριος Φορτωμάς ήταν για 6 χρόνια και ραδιοφωνικός παραγωγός. Είχε εκπομπή. Και τηλεοπτική. Και τηλεοπτική. Με την ΕΡΤ. Επομένως, ναι, σήμερα μάλλον εσείς θα μας πάρετε συνέντευξη και όχι. Εντάξει. Είναι, πιο παλιά ήταν αυτά βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η πείρα υπάρχει. Να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν τόσα πράγματα έτσι γύρω από την ψαλτική, να πούμε δύο λόγια για εσάς. Ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι πολύ γνωστός και ως ψάλτης, ως μονοδός, αλλά και ως χωράρχης. Και ως χωράρχης με μια εξαιρετική χοροδία. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε μάλιστα για αυτή, θα μας πει. Θα από μας τις γνωστότερες στον ιεροψαλτικό κόσμο, με πάρα πολύ καλούς και γνωστούς μονοδούς μέσα και ιεροψάλτες. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί έτσι να υπηρετεί το πατριαρχικό ύφος με ζήλο, έτσι είναι ζηλωτής της
Και βέβαια αυτό, δάσκαλε, νομίζω οφείλεται κυρίως στη γνωριμία σας με τον Άρχοντα το Στανίτσι. Ναι, βεβαίως από εκεί ξεκινάει όλο αυτό, διότι όταν γνώρισα εγώ το Στανίτσα, πήγαινα και εγώ στα οδεία όπως όλοι, ας πούμε, οι άλλοι, αλλά όταν τον γνώρισα κάτι είδα που δεν υπήρχε. Οπότε τα σταμάτησα όλα αυτά και πήγα μαζί του, έκατσα πολλά χρόνια μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, πήραμε και το ύφος και τη διδαχή του. Σίγουρα έχει να μας πει πολλά στην πορεία. Να τα πάρουμε με τη σειρά λίγο έτσι, να μας πείτε πού γεννηθήκατε έτσι. Η καταγωγή μου είναι από την Τίνο. Ο πατέρας μου ήταν ψάλτης, πρακτικός περισσότερο παρά μουσικός. Μου έδειξε τα πρώτα μαθήματα, τα πρώτα βήματα, όσο μπορούσε από την πρακτική του που είχε. Πήρα αυτά τα μαθήματα, σιγά σιγά μου κέντρισε το ενδιαφέρον, γιατί τα μικρά παιδιά τώρα δεν... και ήμουνα 9 ετών. Υπήρχαν άλλα παιδάκια στο αναλόγιο όπως εσείς τότε? Όχι, όχι, κανένας δεν υπήρχε. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς και δεν σας κέρδισε η απέναντι πλευρά της ευρωπαϊκής μουσικής? Γιατί μεγαλώσατε σε ένα μουσικό περιβάλλον έτσι ιδιόμορφο. Έτσι, συνυπήρχε η βραδινή μουσική με την πολυφωνική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν άκουγα καθόλου τέτοια. Τέτοια μουσική δηλαδή δεν άκουγα τότε, γιατί ο πατέρας μου από το πρωί μέχρι το βράδυ έψελνε, έστω και με αυτά τα πρακτικά που ήξερε. Και το αυτί μου τώρα 9 ετών άρχισε να γέμισε με αυτά τα πράγματα. Με αναβάζει να πω στο τραπέζι και με κοντά παντελονάκια και τα έλεγα τα πολιτικά μισά. Λόγια μισά δηλαδή. Είχα τη σωστή φωνή φυσικά, αλλά ήταν μισά τα λόγια, δεν ήταν. Και λίγο και στα 12 μου χρόνια μου έφερε στο σπίτι το Θεοδόσιο το Γεωργιάδη. Στην Τίνο? Όχι, είχαμε έρθει στην Αθήνα, μου έφερε το Θεοδόσιο το Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν ένας φοβερός δάσκαλος, ήταν μουσικοδιδάσκαλος από τη Χάλκη. Και έτυχε να τον γνωρίσει μέσα στο ταξί, γιατί ο πατέρας μου είχε ταξί δικό του. Και τον είχε πάρει να τον πάει κάπου και πούσα. Πιάσαν την κουβέντα και του είπε: έχω το γιο μου, του λέει, δεν έρχεσαι να του κάνεις κανένα μάθημα? Ήρθε, φορούσε αυτός ο άνθρωπος ένα παλτό μαύρο, χειμώνα καλοκαίρι, παλτό μαύρο και με ένα μπουκάλι ούζο στην τσέπη. Αυτός ήταν ο... αλλά ήταν φοβερός δάσκαλος. Πόσο καιρό κάνατε μάθημα? Έκανα 3 χρόνια. Σας ξεκίνησε δηλαδή από το μηδέν? Από το μηδέν, γιατί δεν ήξερα. Εγώ ήξερα κάποια πρακτικά πράγματα, κάποια πολιτική από τον πατέρα μου, ας πούμε. Ότι... Ο οποίος είχε και καταγωγή από τη Σμύρνη? Η μητέρα μου ήταν από τη Σμύρνη. Η μητέρα ήταν από τη Σμύρνη. Ναι, ναι, ναι. Δάσκαλε, πώς γινόταν το μάθημα με τον Γεωργιάδη το Θεοδόσιο? Ο Γεωργιάδης ο Θεοδόσης δίδασκε με απλό χρόνο. Όλα θέση. Και αυτό το συνιστώ κιόλας στους αρχαρίους, διότι ο χρόνος γίνεται κτήμα σου με τον απλό χρόνο. Χρόνος και κτήμος δηλαδή. Όλα θέση. Όλα, όλα μία. Όλα θέση. Δεν έχει θέση άρση. Όχι δύσιμο τρίσιμο. Όλα θέση. Δεν ασχολείσαι λοιπόν με το να κάνεις τον τροχονόμο. Ασχολείσαι με τη μουσική. Ασχολείσαι με το να χτυπάς εκεί όλα τα φθογκόσιμα, ας πούμε, και να τα παίρνεις να μπουν μέσα στο στήθος. Γιατί άμα δεν μπει ο χρόνος είναι η ψυχή. Άμα δεν μπει ο χρόνος μέσα, δεν ψάλεις. Ο Άρχονος Στανίτσας συμφωνούσε με αυτό το τρόπο. Και εκείνος με απλό. Σας είχε πει κάτι για αυτό το θέμα? Αλλά ήθελε, θα σας δώσω και ένα βιβλίο του Θεοδόσιου Γεωργιάδη, το Μουσικό Πλούτο, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη σας, ο οποίος γράφει γι' αυτό μέσα. Που λέει για τον αρχάριο ότι τους πρώτους 6 μήνες θα κάνει με απλό χρόνο να μπει στο πετσί και μετά αρχίζει με τα άλλα. Και όχι συνεπτυγμένο ρυθμό βέβαια, γιατί αυτός ανήκει στην ευρωπαϊκή μουσική. Το έλεγε και ο Γεωργιάδης και ο Στανίτσας. Αυτό δεν το λέω εγώ.
Το λέω για να ακούνε ορισμένοι στα οδεία, γι' αυτό το λέω τώρα αυτό. Στο Γεωργιάδη τι σας έκανε περισσότερη εντύπωση από όλα? Ο Γεωργιάδης ήταν άτεγκτος με τον χρόνο. Στον χρόνο ήταν, δηλαδή, μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο αν δεν είχε σωστό χρόνο. Και επέμενε στον χρόνο, δηλαδή δεν τον ενδιαφέραν αν το έλεγες φάλτσα. Ήθελε όμως να το λες με τον χρόνο. Και αν δεν το έλεγες με τον χρόνο, σου έκανε άλλο μάθημα και άλλο μάθημα και άλλο μάθημα, ώσπου να μπεις στον ίσιο δρόμο. Και αφού έμπαινε στον ίσιο δρόμο, τα έλεγες μετά. Σαν ψάλτη σας άρεσε? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε σαν ψάλτης. Εντάξει, εμείς πηγαίναμε όλοι στην Αγία Ελεούσα, ήταν τότε στο Γαλιθέα ο Θεοδόσης ο Γεωργιάδης, και πηγαίναμε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Ήταν διάφοροι, ήταν ο Γιώργος ο Λαμπρόπουλος, ήταν... Μας είχε μιλήσει και μάλιστα και για τον Γεωργιάδη και τον... σε προηγούμενο μας εκπομπή. Αυτή βέβαια ήταν σε πιο μεγάλη ηλικία, εγώ ήμουν μικρός τότε. Αλλά του ήξερα. Πάντως έχει βγάλει, δηλαδή, έχει βγάλει πολλούς μαθητές αξιόλογους. Πολλούς, δηλαδή... μαθητές, αλλά τότε ήταν δύσκολες οι εποχές. Χρήματα δεν υπήρχαν. Ούτε ο άνθρωπος ζήταγε, εδώ που τα λέμε, λεφτά δεν ζήταγε. Αλλά έπρεπε να έχεις και το τσαγανό που λέμε, το έναυσμα, να πηγαίνεις. Βιβλία. Μαθήματα τι κάνατε απ' έξω, σας τα γραφέ? Μαθήματα τα γραφέ όλα και τα θεωρητικά. Πώς ξεκινούσε αυτά του δεξιού, τα του αριστερού ή ανάλογα ξεκινούσε με ασκήσεις. Από τον πλάγιο του Τετάρτου, τους διατονικούς ήχους εν πάση περιπτώσει. Και εφόσον προχωρούσε σωστά, εντωμεταξύ το κυριότερο στη διδασκαλία, και το λέω και εγώ αυτό από την πείρα που έχω, στη διδασκαλία είναι την ώρα που λέει ο μαθητής και πάει να πει κάτι, εάν δεν πατάει σωστά το διάστημα, πρέπει να το σταματάμε να του λέμε το σωστό διάστημα εκείνη την ώρα. Όχι να τον αφήνουμε για να του λέμε μπράβο, γιατί άμα του λέμε μπράβο θα μείνει αυτό, δεν το ξέρει ο ίδιος ότι δεν το λέει καλά, και άμα του πεις και μπράβο θα καβαλείς το καλαμάκι και μετά θα έχουμε άλλα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πρέπει αυτά να διορθώνονται και με ευκρίνεια να του το λέμε και να το ξαναλέμε, να το χωνέψει το διάστημα. Μα στον πλάγιο του δεύτερου είναι, μα το δεύτερο είναι, τον γκέ, το ένα, το άλλο, όλα αυτά πρέπει να του τα λέμε, να ξέρει που θα χτυπήσει. Και η ψαλτική έχει και το τέτοιο πλούτο μουσικών διαστημάτων. Ακριβώς. Που αν δεν επιμείνει κανείς με λεπτομέρεια... Ακριβώς, δεν είναι, τα διαστήματα είναι ανισόπεδα. Και μετά ποτέ, μετά τις ασκήσεις, τι διδασκεί, αναστασματάριο? Ναι, έκανε μερικές ασκήσεις δικές του με νυπαβουγά, παραλλαγή δηλαδή, με διάφορες ανεβοκατεβάσματα, δύο φωνές, τρεις φωνές, μία φωνή, και όλα αυτά εφόσον ανταποκρινόταν ο μαθητής και προχώραγε, μετά προχωρούσε σε τροπάρια. Απολυτίκια, όλα τα τροπάρια, τα καθίσματα, μάλιστα, τα επίσακτα μέλη, το ένα το άλλο, εξηγούσε όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος, αλλά περισσότερο έδινε σημασία στον χρόνο. Παράλληλα, εσείς αναλάβατε και κάποια αναλογία εκείνη την εποχή, όσο ήσασταν κοντά στο Γεωργιάδη? Όχι, γιατί ήμουνα πολύ μικρός. Ήμουνα μικρός. Σε τι ηλικία είσαι? Ήμουνα, όταν έφυγε ο Γεωργιάδης, ήμουνα σχεδόν 15. Στα 16 ανέλαβα. Μέχρι τότε. Και ποιος ήταν πρώτος να συγγνώμη, ποιος ήταν πρώτος? Ο Άγιος Ευστάθιος Περισσού. Από 16 χρόνια. μέχρι τότε πηγαίνατε στο δάσκαλο, στο ψαλτήρι, στον πατέρα σας που? Όχι, στον πατέρα μου. Στον πατέρα, ναι, στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν σε μια εκκλησία στην Ανθούπολη, την Αγία Μαρίνα, αριστερός ψάλτης. Στο σημείο αυτό, δάσκαλε, να σας διακόψω για να ακούσουμε και μια ηχογράφηση από τη βυζαντινή χοροδία σας. Πρόκειται για το κεκραγάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, σε ήχο πρώτο, και η ηχογράφηση προέρχεται από το CD με ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
Για όσους ανοίξαν τώρα τους δέκτες τους, να πούμε ότι σημερινός προσκεκλημένος των ψαλτικών περιηγήσεων είναι ο άρχον πρωτοψάλτης Παύλος Φορτωμάς. Ακούσαμε μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τη χοροδία του και στη συνέχεια θα τον ακούσουμε να συνεχίσει τη διήγησή του. Πριν από αυτό όμως, δάσκαλε, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι η σχολή μας, το Σχολείο Ψαλτικής, διοργανώνει ένα συνέδριο τον Οκτώβριο του 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αφιερωμένο στη νέα μέθοδο που καθιερώθηκε το 1814 με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων. Και επειδή υπάρχει μια προθεσμία η οποία τρέχει. Ναι, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Βέβαια, να ενημερώσουμε και από εδώ ότι πιθανώς θα υπάρξει μια παράταση και θα το ξέρουμε μέσα στη βδομάδα. Ναι. Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, τις περιλήψεις των εισηγήσεων, μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.σχολειοψαλτικής.gr. Τι αναμνήσεις έχετε εδώ από τον πατέρα σας, έτσι, ψαλτικής? Ο πατέρας μου, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν πρακτικός, αλλά εγώ είχα κάτι απορίες όμως, τις οποίες δεν μπορούσα να τις λύσει. Φερμπίν, όταν λέγαμε ακάθιστο ύμνο, ο δεξιός ψάλτης άρχιζε ήρεμα ο άνθρωπος. Εμείς ήρεμα, μόλις περνάγανε οι οδές, στην 7η οδή αρχίζαμε και κοκκινίζαμε. Και του λέω, ρε πατέρα, γιατί κοκκινίζουμε τώρα, γιατί δεν το βγάζουμε αυτό? Λέει, έτσι είναι αυτά. Ναι. Έτσι είναι αυτά. Δεν ήξερε να μου πει ότι δεν γίνονται τα σωστά διαστήματα και ανεβαίνει η βάση. Αυτό είναι το θέμα. Κάτι πολύ συνηθισμένο εδώ να πούμε σε αυτό το, σε αυτό τον ήχο. Σε αυτό τον ήχο, να πούμε κάτι για αυτό τον ήχο. Να το πούμε, γι' αυτό το λέω, μιας και το θίξατε το θέμα. Σε αυτό τον ήχο, όλοι νομίζουν ότι ο βου φταίει. Αλλά δεν φταίει ο βου. Όταν λέμε δίγα βου, εάν δεν κάνουμε φυσικό τον γα κατεβαίνοντας, εάν τον κάνουμε μάλλον φυσικό τον γα, και ο βου πάει μόνος του. Δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν τον κάνεις όμως τον γα ψηλά, θα ανέβει και ο βου. Το μυστικό είναι ο γα, όχι ο βου. Εκεί είναι το. Μάλιστα. Ωραία. Η συμβουλή σας. Έτσι είναι. Γιατί εφόσον είναι φυσικός ο γα, ο δίγαβου δεν είναι φυσικός. Επόμενος σταθμός στην ψαλτική σας πορεία ποιος είναι? Επόμενος σταθμός είναι ο Άγιος Ευστάθιος. Εκεί είχα ένα αναγιορίτη προϊστάμενο, τον πατέρα Θεόφιλο. Είναι συγχωρεμένος τώρα. Εκεί μύθι. Ο οποίος ήξερε φοβερό τυπικό και ήξερε και κάποια πράγματα από το Άγιον Όρος, έτσι, μουσικά πράγματα, και άρχισα να καλυτερεύω με αυτόν. Κάνα το ρες ακόμη. Ευτυχώς δηλαδή, που ναι. Βρήκα αυτόν, γιατί δεν είχα πάει ακόμα σε οδεία και τέτοια. Ήμουν από τον Γεωργιάδη, ότι είχα μάθει από εκεί. Και με αυτόν έμαθα ορισμένα πράγματα. Και μετά ο πατέρας μου έγραψε στο οδείο Αθηνών τότε, ήταν ο Μαργαζιώτης και ο Περιστέρης. Ο Περιστέρης είχε την πρώτη τάξη και ο Μαργαζιώτης τις άλλες. Λοιπόν, και μου έκανε πρόταση ο Περιστέρης τότε να πάω στη Μητρόπολη, στη χοροδία. Και έφυγα από τον Άγιο Ευστάθιο και τις Κυριακές πήγαινα εκεί πέρα. Εκεί είδατε διαφορά στο ύφος, καταλάβατε εσείς τότε, ναι, τότε ναι. Καταλάβατε κάποια διαφορά? Ναι, είχε μια ιδιομορφία ο τρόπος, το ύφος, εν πάση περιπτώσει, γιατί ύφος σημαίνει τρόπος, ο τρόπος που τα λες. Ο Περιστέρης είχε ένα δικό του, εν πάση περιπτώσει, ύφος, το οποίο δυστυχώς και τώρα προσπαθούν να μιμηθούν και χαλάνε τη φωνή τους. Γιατί η φωνή, επειδή έχω κάνει και φωνητική, η φωνή, αν πας να μιμηθείς κάποιον άλλον, στραβοτοποθετείται. Φεύγει από το κανονικό της και κάποια στιγμή ή θα βραχνιάσεις ή θα χάσεις τη φωνή σου. Ένα από τα δύο.
αυτό είναι γνωστό φαινόμενο. Φυσικά. Σε όλους τους μεγάλους δασκάλους που προσπαθούν. Και πολύ έντονο στις μέρες μας. Ακριβώς. Και με το Στανίτσα γινόταν αυτό. Στους λαϊκισμούς. Ξέρω δύο περιπτώσεις. Να μην λέμε ονόματα τώρα. Ξέρω δύο περιπτώσεις που χάσαν τη φωνή τους από αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Στανίτσας έλεγε ότι να μιμηθείς το ύφος, αλλά όχι τη φωνή. Γιατί εσύ έχεις τη δική σου φωνή. Εγώ έχω τη δικιά μου, ο άλλος έχει τη δικιά του. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λέει μόνο το ύφος. Το ύφος, μάλιστα. Αλλά όταν πας να μιμηθείς, είσαι φέρει πιν βαρύτονος και πας να μιμηθείς έναν τένορο, θα τη χάσεις τη φωνή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή, μάλιστα, θα το πληρώσεις. Δάσκαλε, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε, αλλά δυστυχώς η εκπομπή πλησιάζει προς το τέλος της. Θα θέλαμε όμως να ενημερώσουμε το φιλόμουσο ακροατήριο ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την επόμενη εβδομάδα και να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Πολύ ευχαρίστω. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εντοθλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο θείος πότος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουζδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.